Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το σενάριο του διαλόγου για τη συνεκμετάλλευση με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου. Κάνουν λόγο οι αθειόφοβοι για μοιρασιά των εσόδων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, γράφοντας τα παλιά του στα παπούτσια ότι το 38% της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή εδώ και 46 χρόνια και ότι η Τουρκία ετοιμάζει στα κατεχόμενα στρατιωτική βάση. Καμιά αυταπάτη, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις γεννιούνται και οξύνονται γιατί είναι ενεργές οι αιτίες τους και αφορούν τις στρατηγικές επιδιώξεις και τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας, τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντιπαράθεση, όπως είπαμε, με την Κίνα και τη Ρωσία. Οι προσδοκίες που καλλιεργούν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ για τις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού που είναι μέρος του προβλήματος, είναι εκτός τόπου και χρόνου και μάλιστα πολύ επικίνδυνες. Η επίλυση των προβλημάτων υπέρ του λαού συνδέονται με την οικοδόμηση των σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γειτονικών λαών και των κρατών στα πλαίσια της εργατικής εξουσίας. Νέοι και νέες φίλοι και φίλες, η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ελλάδας Αιγύπτου που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση με την ουσιαστική στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων παρά τις όποιες κορώνες στη Βουλή είναι ενταγμένες στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, ανοίγουν τον δρόμο της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και θαλάσσιων ζωνών. Ακυρώθηκε έτσι στην πράξη ότι η Ελλάδα υπηρετική και νησιωτική αποτελεί ενιαία επικράτεια και ότι τα νησιά έχουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Υπονομεύθηκαν διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα. Ανοίγει ο δρόμος για αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων του Καστελόριζου και των γειτονικών νησιών, αλλά και της Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, της Κρήτης. Με δύο λόγια, οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο δείχνουν ότι πίσω από τα παχιά λόγια κρύβονται μελετημένοι συμβιβασμοί που προετοιμάζουν το μεγάλο συμβιβασμό με την Τουρκία. Παραπλανητική και επικίνδυνη είναι η επίκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ότι δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη λύση. Η ζωή έδειξε ότι τέτοιοι οργανισμοί παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση τα μεγάλα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Δεν κρίνουν με βάση το δίκαιο, αλλά με βάση την οικονομική, την πολιτική και την στρατιωτική ισχύ της κάθε χώρας. Το δίλημα λοιπόν συμβιβασμός ή πόλεμος είναι ψευτοδίλημα και λειτουργεί εκβιαστικά για το λαό. Είναι βέβαιο ότι η συνεκμετάλλευση θα οδηγήσει για μας σε νέα θερμά επεισόδια, γιατί πρόκειται για παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές. Αλλά και ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως πρόσχημα για ευρωατλαντική διαμεσολάβηση και συνεκμετάλλευση. Οι κινήσεις αυτές υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμιά σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Πρόκειται για υπεριαλιστικές διευθυντήσεις και συμβιβασμούς που έχουν μέσα τους το σπέρμα νέας όξυνσης αντιπαραθέσεων και πολεμικών αναμετρήσεων. Γι' αυτό να βροντοφωνάξουμε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όχι στη μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη νατοϊκή βάση. Να μην υπάρξει καμιά αλλαγή σύνορων. Για την επιπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την επιστροφή από όλες τις ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Για την ακύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβασή τους σε χώρες προορισμού τους. Το αίτημα αυτό, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αποκτάει επίγοντα χαρακτήρα μετά και τις χθεσινές εξελίξεις στο κολαστήριο της Μόριας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξαν και συντήρησαν τους άθλιους καταβλισμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την ίδια τη ζωή των μεταναστών, των προσφύγων αλλά και του ντόπιου πληθυσμού. Ο αγώνας για τα κυριαρχικά δικαιώματα συνδέεται με τον αγώνα για τη δημιουργία των όρων για την ανατροπή του καπιταλισμού.
για τη σοσιαλιστική κοινωνία, για να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, για να ζήσει ειρηνικά με τους λαούς, να αναπτυχθούν αμοιβαία υποφελείς σχέσεις έξω από υπεριαλιστικές συμμαχίες. Να είστε σίγουροι, και είμαι σίγουρος ότι είστε, ότι αν στην Ελλάδα και στην Τουρκία έκαναν κουμάντο οι λαοί, θα έβρισκαν τρόπο να λύσουν τις όποιες διαφορές τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η πολιτική της είναι αποσπασματική. Αυτό που προσπαθεί να κρύψει είναι ότι η στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί συνέχεια της δικής της στρατηγικής, που είχε και έχει ως βασικά χαρακτηριστικά της, επιγραμματικά σημειώνω, πρώτον, το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ και τη συμφωνία που μετέτρεψε την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανατοϊκό στρατόπεδο. Θυμίζουμε ότι αυτή τη συμφωνία διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέδωσε έτοιμη για υπογραφή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ένταξη όλων των χωρών της Βαλκανικής στις δομές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιοριστεί η διείσδυση των ρωσικών και κινέζικων συμφερόντων στην περιοχή. Στην κατεύθυνση αυτή τι είχαμε, τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα την εφαρμόζει μια χαρά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχή διαχρονικά των κυβερνήσεων και των αναλλαστικών κομμάτων στις αποφάσεις για ενίσχυση του Ευρωστρατού και την ανάληψη ενεργότερης δράσης παγκόσμια. Αυτή λοιπόν την επικίνδυνη στρατηγική, που διαμορφώνεται με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι του λαού, υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα. Αυτή η στρατηγική είναι που κρατάει αναμένο το φυτίλι του πολέμου στην περιοχή μας και φουρτώνει στο λαό 4 δισεκατομμύρια το χρόνο ως συνεισφορά σε στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και της Λυκοσυμμαχίας. Νέοι και νέες, φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κόμματα με διαφορετικές καταβολές. Ασφαλώς και είναι κόμματα διαφορετικά, γι' αυτό και μπορούν και παίζουν τον ρόλο τους καλά. Όμως έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο, που δεν είναι άλλο από την ικανότητά τους να εγκλωβίζουν τους εργαζόμενους στην ίδια στρατηγική. Τη στρατηγική που γεννάει βάσανα για το λαό και πλούτη για το μεγάλο κεφάλαιο. Εκτός από τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω και αφορούν την εξωτερική πολιτική, έχουμε πάμπολα παραδείγματα και συζητήματα οικονομίας και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως είναι το χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και κλιμάκωσε η Νέα Δημοκρατία με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Την ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, τις απαγορεύσεις στις διαδηλώσεις. Είχαμε το αντιλαϊκό προστάσιο που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ενίσχυσε και το παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία το εφαρμόζει σήμερα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που κάλεσε το λαό μέσω πανδημίας να κάνει διάλειμμα στους αγώνες με το περιβόητο «θα λαγοριαστούμε μετά», στο όνομα τάχα να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Βεβαίως το μετά ήρθε. Πριν λίγους μήνες στη Βουλή ψήφισε αρκετά από τα νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα που με κάθε ευκαιρία, και είναι αυτό το βασικότερο απ' όλα, τονίζει πως οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο καράβι. Άρα έχουν τα ίδια συμφέροντα και μαζί χέρι-χέρι μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματά τους. Να γιατί λέμε ότι η αντιπολίτευση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κύβδηλη, είναι κούφια και δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Νέοι και νέες, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που δεν παίρνει από θεραπεία. Καθημερινά σαπίζει και ας μοιάζει ακλόνητο. Μέσα από τους μικρούς και μεγάλους αγώνες μας μπορούμε να του δημιουργήσουμε ρήγματα, ώστε αύριο να τρανταχθεί από την τιτάνια πάλι του λαού. Αυτό που ενοχλεί το σύστημα, τους πολιτικούς, τους εκφραστές και τα κάθε λογίστη ρήγματά του, είναι η ασίγαστη, οργανωμένη απειθαρχία που δείχνουμε και μέσα στην πανδημία απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση. Ο νόμος που ψήφισαν στη Βουλή για τον περιορισμό και την απαγόρευση των διαδηλώσεων μαρτυρά την αδυναμία τους. Το σύστημά τους δεν είναι παντοδύναμο. Φοβούνται την αμφισβήτησή του, τον προβληματισμό και κυρίως τον πρωτοπόρο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει το ΚΚΕ ως ηγέτης του αγώνα για επαναστατική αλλαγή.
τους τρομάζει το επιστημονικό επαναστατικό πρόγραμμα του κόμματός μας και η ασίγαστη προσπάθεια που κάνουμε. Η δράση μας να χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της οργάνωσης, της συλλογικότητας, της ετοιμότητας και της επαγρύπνησης. Όμως, ξέρουμε ότι ο δρόμος για να κερδίσουμε τις συνειδήσεις της νεολαίας είναι μακρύς και δύσκολος. Τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τους μηχανισμούς που έχουν στα χέρια τους για να διαφθείρουν συνειδήσεις, να τις εγκλωβίσουν στους στόχους και τις επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων που κλέβουν όλο τον πλούτο που παράγει ο λαός. Μέσα από όμορφες λέξεις, όπως για παράδειγμα εξυγχρονισμό του κράτους, ψηφιακός μετασχηματισμός και άλλα, χαϊδεύουν τα αυτιά της νεολαίας και μαζί προσπαθούν να κρύψουν ότι αυτό που κάνουν είναι η θωράκιση του κράτους απέναντι στον εχθρό λαό, αλλά και να γίνει αυτό ακόμα πιο αποδοτικό σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μιλάνε για στήριξη, επιβράβευση όσων τάχα κοπιάζουν για να πετύχουν τους στόχους τους. Μα ποιον κοροϊδεύουν? Αλήθεια, τι μέτρα πήραν για τους χιλιάδες νέους εργαζόμενους στις μεγάλες αλυσίδες, στα σούπερ μάρκετ όλο το προηγούμενο διάστημα, τις βιομηχανίες, τους εργαζόμενους στις νέες τεχνολογίες κλπ. Τα παιδιά με τα μηχανάκια που στη μάχη για το μεροκάματο στις μεγάλες πόλεις ιδιαίτερα μετράνε πάνω από 30 νεκρούς μόνο τα δύο τελευταία χρόνια. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια? Τι μέτρα πήρε για τους χιλιάδες νέους αυτοαπασχολούμενους, για τους βιοπαλιστές αγρότες που δεν μπορούν να πάρουν ανάσα κάτω από το αβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις εξευθελιστικές τιμές, την έλλειψη ουσιαστικών αποζημιώσεων σε εκτεταμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές? Νέοι και νέες, μη χαραμίζετε τη ζωή σας στους στόχους που θέτουν η αστική τάξη, η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και τα κάθε λογή στήριγματά τους. Οι σύγχρονες ανάγκες σας, τα όνειρά σας δεν μπορούν να χωρέσουν στα πλαίσια του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Οργανωθείτε ταξικά, συμπορευτείτε με το ΚΚΕ. Μαζί, μέσα από την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης, με τους βιοπαλιστές αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ισχυρό μέτωπο απέναντι στη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να φύγουν οι καπιταλιστές από τη μέση. Γιατί μόνο στα πλαίσια της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ως μέλη αυτής της κοινωνίας αυτά που ήδη έχει δημιουργήσει η κοινωνική εργασία, η επιστήμη, η τεχνική, το σημερινό επίπεδο πολιτισμού. Ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, η εργατική εξουσία και το δικό της κράτος, το κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο θα μπορέσει να βάλει σε κίνηση και να αξιοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητες της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής που μπορούν να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί φίλοι και φίλες συντρόφισσες και σύντροφοι, με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς να λογαριάσουμε κούραση, κόπο, να γίνουμε κόμμα παντός καιρού. Η ΚΝΕ να παίξει τον πρωτοπόρο ρόλο της στο πλάι του ΚΚΕ. Καλούς αγώνες, σύντροφοι, σας ευχαριστώ.